Επιστρέψαμε, ακούτε Ράδιο Βένους 97 και 7, την εκπομπή Πρωινές Ματιές, και η ώρα είναι 11 και 10 και είχαμε σταματήσει με την Ιφηγένεια Βλαχογιάννη που είναι κοντά μας στο στούντιο, στην καλύτερη ταινία όπως τη χαρακτήρισες, Ιφηγένεια, που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους. Ακριβώς, λοιπόν, όχι καλύτερη, απλά άφησα το καλύτερο για το τέλος, έτσι, γιατί το Fast and Furious είναι τρίτη εβδομάδα, είναι μια ταινία που ούτως ή άλλως έχει τους φαν. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε μια ταινία που βγαίνει στις αίθουσες και νομίζω ότι θα έχει και αυτή το κοινό της. Η ταινία λέγεται «Παιδί 44», «Child 44», έτσι το μεταφράσαμε κιόλας, και είναι μια ταινία του Ridley Scott. Το Ridley Scott τον ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, είναι ο σκηνοθέτης του Alien, του Hannibal, έχει γυρίσει πάρα πολλές, πολύ μεγάλες παραγωγές. Να το πούμε λίγο, νομίζω τις πιο μεγάλες. Ακριβώς. Ridley Scott, νομίζω τα λέει όλα το όνομα. Πάμε να δούμε λίγο για την ταινία. Τι είναι η ταινία? Child 44, λοιπόν. Η ταινία είναι γυρισμένη με φόντο τη δεκαετία του 50 και επικεντρώνεται Ακριβώς. Λοιπόν, και επικεντρώνεται γύρω από ένα μέλος της Σοβιετικής Αστυνομίας, ο οποίος προσπαθεί να διαλευκάνει υποθέσεις γύρω από δολοφονίες παιδιών. Η επιμονή του έχει ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του, και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη βοήθεια της σύζυγου του, οι εξελίξεις οδηγούν σε μεγάλα κυβερνητικά εμπόδια. Λοιπόν, μιλάμε για σταλινικά εγκλήματα πάθους. Είναι μια ταινία η οποία, σε όσους ξέρουν από ιστορία και έχουν διαβάσει, θα θυμηθούν πολλά. Είναι ένα πολεμικό θρίλερ με λίγα λόγια. Βασίζεται, να πούμε, στο ομότιτλο βιβλίο του Rob Smith, το οποίο μπλέκει την μυθοπλαστική ελευθερία και την ιστορία ενός διαβόητου εκτελεστή, έτσι, με τα εγκλήματα που γίναν τότε επί σταλινικού καθεστώτος. Μας μεταφέρει στη μεταπολεμική Ρωσία και εκεί θα δούμε μία διαφορετική εξέλιξη για το πώς εξηγούνταν οι δολοφονίες των παιδιών τότε. Θα διαλευκάνουμε το μυστήριο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Αρκετά ενδιαφέρουσα. Ξεκινάει έτσι δείχνοντάς μας τον προπολεμικό λοιμό στην Ουκρανία, με την ύψωση της Σοβιετικής σημαίας, αν θέλει, στο Reichstag, έργο των Ρώσων. Και από εκεί και πέρα η ταινία εξελίσσεται έτσι με εκτελέσεις, με δίκες, με βασανιστήρια. Μας τριμώχνει ακόμη πιο βαθιά. Προσπαθούμε να βρούμε τον μανιακό δολοφόνο των παιδιών. Μπλέκονται κυβερνήσεις. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ταινία. Δύο προβολές καθημερινά, στις 7.30 και στις 10 το βράδυ, έτσι για όσους θέλουν να επιλέξουν. Και νομίζω ότι το cast επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε Βενσάν Κασέλ, έχουμε Γκάρι Όλτμαν, τον ξέρουμε όλοι τον Γκάρι Όλτμαν, έχουμε Τόμ Χάρντι. Πολύ ωραίο το cast, πολύ ωραία η ταινία και η παραγωγή. Νομίζω ότι αξίζει να μπούμε έτσι στα άδυτα της... των εγκλημάτων και του πάθους, για να δούμε πραγματικά εποχή Σοβιετικής Ένωσης, ναι, και εποχή Στάλιν, έτσι. Ακριβώς. Και τον τρόπο λειτουργίας της εποχής εκείνης, έτσι, όλου του συστήματος. Νομίζω το όνομα τα λέει όλα, και αν θυμηθούμε λίγο την ιστορία έτσι πιο παλιή, νομίζω ότι θα ταυτίσουμε αρκετά πράγματα. Πολλά με τα, η ταινία με τα όσα θυμόμαστε και όσα έχουμε διαβάσει. Έτσι, πολλά και φυσικά όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο. Δηλαδή, έχει και κάποια δόση αλήθειας αυτή η ταινία, φυσικά, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, φυσικά, διότι γίνανε πολλά εκείνη την εποχή. Την εποχή εκείνη γινόταν πολλά. Έτσι. Όχι μόνο στην εποχή, ας πούμε, στο 50 που διαδραματίζεται η ταινία, αλλά θα θυμηθούμε πολλά. Ναι. Για την περίοδο εκείνη και την περίοδο του Στάλινου που έχουν συμβεί σημεία και τέρατα στην Σοβιετική Ένωση, όπου λέγεται ότι... Ακριβώς, γιατί μιλάμε για παιδοκτονίες, μιλάμε για... για καταστάσεις οι οποίες θα μας κάνουν να θυμηθούμε ίσως αυτά που έχουμε διαβάσει και θα τα φρεσκάρουμε στη μνήμη μας όσοι δεν τα θυμόμαστε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Έτσι, βασίζεται σε βιβλίο. Το βιβλίο είναι από την τριλογία του Tom Rob Smith, το οποίο μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη. Παραγωγή Ridley Scott. Child 44. Παιδί 44, δηλαδή. Μάλιστα. Είναι πολύ καλογυρισμένη η ταινία, έχει πάρα πολύ ωραία ταινία. Όπως είπαμε πριν, το cast είναι φοβερό. Ωραίες ερμηνείες, σαρκαστικό. Έτσι μας δείχνει ένα ζωφερό σταλινικό σκηνικό, θα έλεγα.
να δούμε τη συνέχεια στην σκοτεινή αίθουσα. Λοιπόν, οπότε πάμε μία ανακεφαλαίωση να μας πεις όλες τις ταινίες, τι έχουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα από τον, στο κινηματοθέατρο Star εδώ στην πόλη της Βέρειας. Πάμε με Fast and Furious για τρίτη συνεχόμενη και τελευταία εβδομάδα. Οι μαχητές των δρόμων το νούμερο 7, η τελευταία ερμηνεία του Paul Walker στις 10 το βράδυ καθημερινά, για όσους δεν πρόλαβαν. Να συνεχίσουμε με Liam Neeson και Νυχτερινή Καταδίωξη, Run All Night, στις 10 το βράδυ. Εδώ να πούμε ότι μαζί του συμμετέχει και ο πρωταγωνιστή και ο μοναδικός Ed Harris. Έτσι, μοναδική ερμηνεία. Στις 10 το βράδυ πάλι. Και αυτή δεν είναι στις 10. Και αυτή δεν είναι στις 10, δύο περιπέτειες στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, και πάμε για Wings, Wings Club, πάμε για τις φτερωτές, όμορφες νεραϊδούλες που μπλέκονται σε καινούργιες περιπέτειες, μεταγλωτισμένο, 6 παρατέταρτο καθημερινά. Καθημερινά για τους μικρούς μας φίλους, λοιπόν, 6 παρατέταρτο, Wings, και μια επιλογή για τους μικρούς μας φίλους. Ναι. Βέβαια, δεν τους ξεχνάμε. Και δεν πρέπει. Έχουν δικαίωμα και αυτοί. Ακριβώς, και πάμε να καταλήξουμε στο Child 44. Νομίζω δεν πρέπει κανένας να το χάσει. Είναι μια ταινία που θα θυμόμαστε. Έτσι, είναι πολύ καλογυρισμένη. Στις 7.30 και στις 10 το βράδυ, σε σκηνοθεσία Ridley Scott. Να μην πούμε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ταινία εξολύσεται στην Σοβιετική Ένωση του 50. Ψάχνουμε έναν μανιακό δολοφόνο παιδιών. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση μπλέκει περνάει σε κυβερνητικά επίπεδα κλπ. Λοιπόν, Child 44, Gary Oldman, Tom Hardy, Vincent Cassel, εκπληκτικό το cast, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο Child 44 του Tom Rob Smith. 7.30 και 10 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ να δώσουμε και 5 προσκλήσεις για όσους θα στείλουν μήνυμα. Πάρα στο inbox του fanpage, στο Avena, στο Facebook. Λοιπόν, θα είναι ένα συν ένα δώρο. Δηλαδή, όσοι θα στείλουν, οι 5 που θα στείλουν, 5 πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα, έχουν ακριβώς, είναι για το Σάββατο, για την προβολή των 10, για το Child 44, είναι ένα συν ένα δώρο. Μπορούν δηλαδή να έρθουν και να φέρουν και το φίλο ή τη φίλη τους μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος.